Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες και πάλι στον αέρα. Η αποστολή μας συνεχίζεται. Θα είμαστε εδώ, μαζί, για τον παλμό των γεγονότων, στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Θα είμαστε εδώ, για τους καημούς και τους πόνους του κάθε συμπολίτη μας, του κάθε συμπατριώτη μας. Θα είμαστε εδώ, όπως πάντα, πιστοί στην ιστορία μας, στην παράδοση, στα ήθη και αθήμά μας. Θα είμαστε εδώ, βέβαια, όπως πάντα, για να μεταδίδουμε την καθημερινότητά μας, τα προβλήματά μας, καθώς και τους στόχους μας. Βεβαίως, ο στόχος είναι κοινός. Μαζί θα προσπαθήσουμε, μαζί θα αγωνιστούμε και μαζί, βέβαια, θα απολαύσουμε αυτά. Τα 60 λεπτά με τους Έλληνες κάθε εβδομάδα εδώ, στη δημόσια τηλεόραση Αργυροκάστρο. Μετά το σποτάκι όμως, ας πάρουμε μια γεύση ενημέρωσης. Λοιπόν, θα αρχίσουμε την ενημέρωση σήμερα με την πανδημία. Με το κακό που μας έχει πιάσει εδώ και ένα χρόνο. Πώς βιώνουν οι συμπατριώτες μας αυτή την πανδημία? Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Πώς μπορούν να νοσηλευτούν? Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητά τους? Και βέβαια όλοι γνωρίζετε ότι όλη αυτή η κατάσταση επί 365 μέρες και βάλε τώρα έχει ένα κόστος ψυχικό, κοινωνικό, οικονομικό. Ας ευχηθούμε ότι γρήγορα θα ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση. Για αυτό το θέμα όμως, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με την Ελένη Παπά, η οποία είναι αρμόδιος και εκπρόσωπος των δύο Δήμων, Δρόπολης και Πογονίου και του Δήμου Φοινικαίων, για το θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας από τον COVID-19. Μάρτις 2021. 28 χρόνια πριν άνοιξε εδώ στο Αργυρόκαστρο το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας. Πέρασαν περίπου 12 γενικοί προξένοι και μάλλον προχθές ήρθε ο 13ος, ο κύριος Δημήτριος Σαχαρίδης. Ας ευχηθούμε, καλώς ήρθες κύριε γενικέ πρόξενε, γρήγορα να σας δούμε στον παλμό των γεγονότων της εθνικής ελληνικής μειονότητας, γνωριστείτε με τα προβλήματα και τα θέματα που αντιμετωπίζει ο Κοσμάκης και βέβαια μαζί με τους αιρετούς μας να τα αντιμετωπίσετε από κοινού. Εύχομαι και ελπίζω ότι σύντομα η εκπομπή σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες, θα πάρει μια πρώτη επαφή με τον κύριο Γενικό Πρόξενο, όπου θα μας ενημερώσει, θα σας ενημερώσει για τους στόχους της διπλωματικής του σταδιοδρομίας εδώ, στην Πέτρινη Πόλη, εδώ, στο χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας, εδώ, στα ηρωικά χωριά μας. Να πάμε τώρα σε ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζετε όλοι, το συζητάτε, στα καφενεία, στα σπίτια σας, ακόμα και στον χώρο εργασίας. Διότι είμαστε πολίτες σε μια δημοκρατική χώρα και όλοι γνωρίζουμε ότι η πορεία μας, η καθημερινότητά μας έχει μια σχέση, μάλλον αμοιβαία σχέση, με τις εξελίξεις. Με τις εξελίξεις στην πολιτική, στον πολιτικό χώρο. Γι' αυτό και στις 25 του Απρίλη στην Αλβανία θα έχουμε γενικές εκλογές. Εμείς, ως πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε πρόθυμοι να πάμε στην κάλπη και να δώσουμε τη δική μας ετοιμιγωρία. Πώς μπορούμε όμως να έχουμε το δικαίωμα ψήφου? Ένα μείζον πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες είναι το θέμα με την αστυνομική ταυτότητα, το οποίο είναι ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, το οποίο βέβαια σχετίζεται με τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Γίνεται λόγος για την αστυνομική ταυτότητα. Πολλοί από εσάς έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά για να πάρετε νέα ταυτότητα. Επειδή βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν καταφέρετε να την πάρετε. Υπάρχει όμως μία πρόταση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών, η οποία καλεί την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει παράταση στις λυγμένες ταυτότητες μέχρι 30 Απριλίου, ώστε να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη απάντηση, αν και υπάρχει μια δήλωση του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Ράμα,
ο οποίος έχει δει θετικά αυτή την πρόταση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών. Ας πάμε όμως τι γίνεται και με τα κόμματα, διότι μόλις προχθές, τη Δευτέρα, τα κόμματα κατάθεσαν τους συνδυασμούς τους με τους υποψήφιους βουλευτές στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών. Και εμάς μας ενδιαφέρει βέβαια για τους δικούς μας υποψηφιούς, στον χώρο το δικό μας, στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Έχουμε βέβαια στην περιφέρεια του Γεροκάστρου, έχουμε δύο συμπατριώτες στο συνδυασμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Είναι η κυρία Άρτεμις Μάλου και ο κύριος Κώστας Γκάρος. Έχουμε τον κύριο Κώστα Μπάρκα, ο οποίος είναι στο συνδυασμό του Δημοκρατικού Κόμματος. Έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Τάβο, ο οποίος είναι στο συνδυασμό του ΛΣΕΗ, Σοσιαλιστικό Κίνημα Ενσωμάτωσης. Πάμε τώρα στα Αγίου 40, εκεί έχουμε τον γιατρό, τον Νίκο Κούρη, ο οποίος είναι στο συνδυασμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προτινόμενος από το ΜΕΓΑ. Έχουμε βέβαια έναν εκπρόσωπο του ΚΙΑΔ, γίνεται λόγος για τον κύριο Λιάσκο Νάστη. Και βέβαια ο γενικός πρόεδρος του ΚΙΑΔ, ο κύριος Βαγγέλης Ντούλες, θα είναι υποψήφιος στο συνδυασμό του Δημοκρατικού Κόμματος στα Τύρανα. Αυτοί είναι εν ολίγοις οι εκπρόσωποι, για να προσθέσω εδώ και τον κύριο Χρήστο Μπέγκζο, ο οποίος είναι ξανά στην περιφέρεια του Αργυροκάστρου με το συνδυασμό του κινήματος Θούριε, Νίσμα Θούριε. Αυτοί είναι εν ολίγοις υποψήφιοι συμπατριώτες μας στους συνδυασμούς των κομμάτων στις περιφέρειες Αργυροκάστρου και Αυλώνας. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ πως για πρώτη φορά στα δρόμενα της μετά ολοκληρωτικού καθεστώτος εποχής στην Αλβανία, η εθνική ελληνική μειονότητα δεν έχει αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Διότι και το ΚΙΑΔ είναι στους συνδυασμούς του Δημοκρατικού Κόμματος και το ΜΕΓΑ είναι στους συνδυασμούς του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η ζωή όμως συνεχίζεται παρά την πανδημία που διανύουμε και έργα υποδομής γίνονται στα χωριά τα δικά μας. Οι τοπικές αρχές έχουν φροντίσει με δικές τους δαπάνες ή και με χορηγίες επιχειρηματιών και κατοίκων των χωριών μας να κάνουν αυτά τα έργα υποδομής. Μόλις προχθές, τα μηχανήματα του Δήμου Δρόπολης έφτασαν στο ορεινό ΚΡΑ για να γίνει επιδιόρθωση του δρόμου. Είχαμε βέβαια πριν αρκετό καιρό και την επισκευή εστίας πολιτισμού στη Βραχογορανζή, το πρώην σχολείο και εστίας πολιτισμού στο ορεινό Κρυονέρι. Είχαμε το κέντρο υγείας στη Φραστανή. Είχαμε βέβαια την ανακαίνιση του νηπιαγωγείου στη Δερβιτσάνη και πολλούς άλλους δρόμους που επιδιορθώθηκαν, επισκευάστηκαν, όπως ήταν τις προάλλες και ο δρόμος στο Χλωμό, στο διοικητική μονάδα απογονείου. Βέβαια όλα αυτά γίνονται, αυτή η εκπομπή είναι δική σας και πάντα θα λέμε ότι όποιος κάνει ένα έργο στο χώρο, έβγε του, από όπου και αν προέρχεται. Αυτή η εκπομπή ανήκει σε όλους, διότι από τον ίδιο δρόμο θα περνάμε, το ίδιο νερό θα πίνουμε και τα ίδια προβλήματα θα κλαίμε σε εισαγωγικά, διότι κοινά είναι τα προβλήματα και από κοινού πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Να κλείσουμε την ενημέρωση για σήμερα με ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουν βέβαια οι δικοί μας συμπατριώτες, οι Ενελλάδοι, ομοεθνείς μας, και γίνεται λόγος για την Εθνική Σύνταξη. Διότι όπως γνωρίζετε η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει μια απόφαση για τη μείωση της Εθνικής Σύνταξης. Κάτι που είναι φοβερά επιζήμιο για όλους τους ομοεθνείς, τους δικούς μας που επωφελούνται αυτή τη σύνταξη. Πήγανε χρόνια. Υπάρχει μια διαμάχη, υπάρχει ένα πάγιο αίτημα των δικών μας συμπατριωτών στην Ελλάδα. Μόλις προχθές είχαμε μια επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων, όπου ο βουλευτής του Κινάλ, ο κύριος Γιώργος Μουλικιώτης, κατάθεσε το αίτημα και ζητάει από την κυβέρνηση γιατί δεν έχει υλοποιήσει μια δική της υπόσχεση για την επαναθεώρηση αυτού του νόμου. Απάντησε βέβαια ο Υφυπουργός Εργασίας, κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει μετανοήσει, εμένει στις αποφάσεις της και βέβαια σύντομα θα γίνει τροποποίηση του νόμου ώστε μια αδικία ακόμη να εξαλειφθεί. Να δούμε. Πολλά θα έχουμε πάρει και βέβαια θα εμένω και εδώ και να τονίσω και τη στάση που κράτησε ο προεδρεύων της συνεδρίασης, ο κύριος Νικήτας Κλακλαμάνης, ο οποίος είπε ότι αυτό το πρόβλημα έχει συζητηθεί και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Εμάς μας ενδιαφέρει να επιληθεί το ζήτημα. Από εκεί και πέρα, ο κάθε συμπατριώτης μας είναι και πολίτης Έλληνας.
και θα έχει τη δική του απόφαση όταν καλεστεί, όταν προσκληθεί, να δω και τη δική του ετοιμιγορία. Ας ευχηθούμε πως αυτό θα είναι το τελευταίο «θα» όσον αφορά την Εθνική Σύνταξη των δικών μας ομοεθνών. Αυτή ήταν η ενημερωσία σήμερα. Ας πάμε τώρα σε δύο βασικά θέματα και να αρχίσουμε το πρώτο. Γίνεται λόγος για το πολεοδομικό και χωροταξικό σχέδιο στο Δήμο Δρόπολης και Παγωνίου. Τι γίνεται, διότι χωρίς χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο, κλάψτε σε εισαγωγικά την ανάπτυξη στο χώρο. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει η νέα Δημοτική Αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος Δρόπολης και Παγωνίου, ο κ. Δημήτρης Τόλης, περί αυτού του θέματος. Τι έχει γίνει προηγουμένως, τι θα γίνει, τι έπεται να γίνει και πότε τελικά θα έχουμε το χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Δρόπολης και Παγωνίου. Για όλα αυτά, αν μη τι άλλο, ο πλέον αρμόδιος θα μας μιλήσει στην εκπομπή τη δική σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες. Γίνεται λόγος για το πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Αλέκο Παπά, ο οποίος μας τα λέει όλα στα ράτα για να τα καταλάβετε ο καθένας τι γίνεται σχετικά με αυτό το πρόβλημα. Πάμε. Βρισκόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο Δρόπολης και Παγωνίου και έχουμε την τιμή να έχουμε δίπλα μας τον καταξιωμένο πολιτικό μηχανικό, τον κύριο Αλέκο Παπά, ο οποίος θα μας μιλήσει σχετικά με το χωροταξικό σχέδιο του Δήμου μας. Κύριε Παπά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να μας κάνετε μια σύντομη περιγραφή όσον αφορά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Δρόπολης. Σε ποια φάση βρίσκεται? Ευχαριστώ για την πρόσκληση και να σας ευχηθώ και καλό ξεκίνημα στη νέα σας εργασία. Να σας πω τώρα σχετικά με τη χωροταξική μελέτη του Δήμου. Καταρχάς, τι είναι χωροταξική μελέτη και γιατί τώρα γίνεται αυτή η μελέτη? Η χωροταξική μελέτη λαμβάνει υπόψη όλο το χώρο μιας περιοχής, συγκεκριμένα του Δήμου, εφόσον μιλάμε για το Δήμο, και προβλέπει τι είδους ανάπτυξη θα έχει η κάθε περιοχή. Χωρίζεται σύμφωνα με τον νόμο σε 5 συστήματα και η οργάνωση της ανάπτυξης, της τοπικής ανάπτυξης, της χωρικής ανάπτυξης θα είναι βάση αυτής της μελέτης. Αυτές οι μελέτες συνήθως είναι αρκετά κοστοβόρες και για ένα μικρό δήμο σαν το δικό μας ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Προσφέρθηκε το Πανεπιστήμιο Πόλης να συντάξει για λογαριασμό του Δήμου δωρεάν αυτή τη μελέτη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Πανεπιστημίου, το κόστος μιας τέτοιας μελέτης για το Δήμο μας αγγίζει τα 300.000 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο ξεκίνησε αυτή την εργασία σε αρχές του 2017 και ολοκλήρωσε την εργασία του το καλοκαίρι του 2019. Αυτή η μελέτη μπαίνει σε μια διαδικασία έγκρισης, η οποία έπρεπε να πάρει έγκριση από το ΑΚΠΤΟ. Σε εκείνο το στάδιο χρειάστηκε να γίνουν δύο συμπληρώσεις στη μελέτη, κατά επέτηση του ΑΚΠΤΟ, οι οποίες ήταν πρώτον να διορθωθούν τα όρια του Δήμου με τους όμορους Δήμους, βάσει του υπουργικής απόφασης. Είναι, να διευκρινίσουμε για τους τηλεθεατές μας, είναι η Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού. Χωροταξικού Σχεδιασμού. Για όλη την επικράτεια. Για όλη την επικράτεια, ακριβώς. Έπρεπε να γίνει αυτό σχετικά με τους, η διόρθωση σχετικά με τα όρια του Δήμου, όπως είπα, με τους όμορους Δήμους, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Και δεύτερο, έπρεπε να ληφθεί υπόψη η απέτηση μιας εταιρείας του χώρου, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες της επικράτειας, για την ανάπτυξή της. Αυτή η διαδικασία συνέπεσε με τις εκλογές και ο νύνιν Δήμαρχος ζήτησε μια μεγαλύτερη εμβάθυνση και επανεξέταση της μελέτης.
Γι' αυτό τον Οκτώβριο του 19 έστειλε ένα έγγραφο στο ΑΚΠΤ, από το οποίο ζητά την προσωρινή πάυση της διαδικασίας έγκρισης, ώστε να ξαναειδωθεί μελέτη. Κάποια στιγμή ο Δήμαρχος με επέλεξε, με τίμησε με αυτή την επιλογή του, να δούμε κι άλλη μια φορά τη μελέτη. Ήρθαμε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Πόλης, ζητήσαμε την αδειά του για αυτό το πράγμα, μας την έδωσε και μετά την άδεια του Πανεπιστημίου και ενημερώνοντας επίσης και το ΑΚΠΤ, προχωρήσαμε σε αυτή τη διαδικασία. Προσπάθησαμε με αυτόν τον τρόπο να, όπου μπορούμε να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές της μελέτης, να τις βελτιώσουμε, με σκοπό το τελικό προϊόν να είναι κάπως βελτιωμένο. Ο σκοπός μας δεν ήταν μια νέα μελέτη, αλλά μια ομάδα προτάσεων και προσαρμογών στην υπάρχουσα μελέτη, ώστε να βελτιωθεί η υπάρχουσα. Κατά την εργασία μας, όντως βρήκαμε αρκετά ευρήματα, τα οποία αξίζαν και έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη και να ενταχθούν στη μελέτη. Αν θα μπορούσα να σας πω συνοπτικά μερικά από αυτά τα ευρήματα, τα οποία είναι, παραδείγματος χάρη, όσο αφορά τις επιχειρήσεις του χώρου, σημαντικές επιχειρήσεις του χώρου μας με δραστηριότητα, όχι μόνο στα όρια του Δήμου, αλλά σχεδόν σε όλη την επικράτεια, αλλά και με εξαγωγές στο εξωτερικό, δεν λήφθησαν υπόψη ως τέτοιες, ως βιομηχανικές περιοχές, σε αυτή τη μελέτη. Αυτή η παράληψη έπρεπε να διορθωθεί. Μιλάμε για τάξη μεγέθους γύρω στις 15-16 επιχειρήσεις. Το άλλο το θέμα ήταν όσο αφορά την γαλλιερίσιμη γη, τη γεωρική γη. Υπήρχε ένα χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και σε αυτό που λάβανε υπόψη η μελέτη. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης, το 1 τρίτο της γης, της γαλλιερίσιμης γης, να μην έχει ληφθεί ως τέτοια υπόψη. Με αποτέλεσμα, θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο για το Δήμο μας και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος βασικά μη αστικός ή στην καλύτερη περίπτωση με 2-3 κέντρα που έχουν ή μη αστική μορφή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σχετικά με τις γεωρικές εκτάσεις παρατηρήθηκε στην Πάνω Δρόπολη από τα Βρυσάκια Άνω, στην Κάτω Δρόπολη στην περιοχή της Ρίζας και στο Πογόνι γενικότερα σε όλη την περιοχή του Πογονίου. Και το πρόβλημα κατανέμεται σχεδόν εξίσου το ίδιο και στις τρεις περιοχές. Υπήρχαν και κάποιες παραλήψεις, πιστεύω ήταν εκ παραδρομής, όπως ας πούμε κάποια νεκροταφεία σε κάποια χωριά να μην ληφθούν υπόψη καν ή να ενταχθούν κάποια άλλα που δεν υπήρχαν, ενώ δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, ή ας πούμε στον πληθυσμό του Δήμου έχει γίνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής, τα οποία επίσης και αυτά τα θεωρήσαμε απαραίτητα να διορθωθούν. Και η τελευταία σημαντική επέμβαση ήταν να προτείνουμε νέους συντελεστές δόμησης και συντελεστές κάλυψης, επειδή ο Δήμος μας είναι αγροτικός Δήμος και ξέρουμε όλοι ότι στα χωριά οι επιφάνειες των οικοπαίδων δεν υπερβαίνουν στην πλειοψηφία τους τα 300 τετραγωνικά μέτρα, θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να γίνει η διόρθωση αυτών των συντελεστών. Εν ολίγοις, αυτές είναι οι κύριες επεμβάσεις που έγιναν σε αυτή την εργασία για προσαρμογές και προτάσεις που κάναμε. Εσείς είσαστε μέλος της ομάδας, συμβουλευτικής ομάδας παρά του Δημάρχου. Ναι. Και κάνατε μια δουλειά βέβαια μαζί με τους εμπειρογνώμονες. Οι αποφάσεις πέρασαν και διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα παραδίδεται όλη τη μελέτη με τις βελτιώσεις και τις παρεμβάσεις που κάνατε
Και θα πάμε ξανά στην Εθνική Υπηρεσία Χωροταξικού Σχεδιασμού. Τώρα, σχετικά με τη διαδικασία, μπορώ να πω τα εξής. Καταρχάς, πέρα από τη, αφού μελέτησα την ίδια τη μελέτη, έκανα συλλογή πληροφοριών και πάνω για αυτό το θέμα βασίστηκα στους πρώην προύχοντες του χώρου μας, στους πρώην επάρχους, στους πρώην υπαλλήλους της πολυοδομίας και νυν υπαλλήλους της πολυοδομίας, τους αναφέρω και στην έκθεση αυτό το πράγμα. Και από εδώ και πέρα η διαδικασία είναι ως εξής. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, έγινε μια παρουσίαση στο Δημαρχείο με τα στελέχη του Δημαρχείου. Τους εξήγησα με λεπτομέρεια αυτά που είπα τώρα εντάχει. Αυτό συνέβη στις 16 Φλεβάρι. Και στις 25 Φλεβάρι πέρασε αυτή η πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και παρευρέθηκα. Η διαδικασία από εδώ και πέρα, βάση του νόμου, είναι η εξής. Αυτές τις προτάσεις θα τις στείλουμε στο ΑΚΠΤ. Επειδή το Πανεπιστήμιο Πόλης αποχώρησε λόγω αντικειμενικών συνθήκων, δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή τη συνεργασία πλέον. Σε συνεργασία πλέον με το ΑΚΠΤ θα ενταχθούν αυτές οι προτάσεις και αλλαγές στη μελέτη. Θα είμαστε, εφόσον το επιθυμεί και το ΑΚΠΤ, σε συνεργασία μαζί του, ώστε να τελεσφορήσει όλη αυτή η διαδικασία. Και μετά, αφού θα δώσει την έγκριση στο ΑΚΠΤ, θα περάσει για οριστική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την οριστική έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πάει στο ΚΚΤ, που είναι το ανώτατο όργανο για... Είναι Επισήλου Κομιτάρι Τεριτόριτ. Εθνική Επιτροπή Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. Ακριβώς. Θα περάσει σε αυτήν την επιτροπή, όπου θα πάρει και την τελική έγκριση. Και πρόεδρος αυτής της επιτροπής είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η διαδικασία για την ολοκλήρωση. Χρονολογικά, πότε τοποθετείτε ότι θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία? Κατά εκτίμησή μου, καλώς εγώ των πραγμάτων, μέχρι τα μέσα καλοκαιριού μπορεί να είναι εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κάτι που σημαίνει ότι, για να καταλάβει και ο απλός τηλεθεατής, ο απλός δροπολίτης, ο απλός υπογονήσεως, με την έγκριση του πολυοδομικού σχεδίου, χωροταξικού σχεδίου για το Δήμο μας, εγκυμονούν συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης? Θα υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα για την ανάπτυξη, δεν θα υπάρχει η άναρχη ανάπτυξη, η οποία μακροπρόθεσμα δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Και προφανώς θα βοηθήσει στις γραφειοκρατικές διαδικασίες να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Επειδή παραβρέθηκα την ημέρα που παρουσιάσατε στο Δημοτικό Μέγαρο τις προτάσεις, βελτιωτικές προτάσεις και παρεμβάσεις, είδαμε προσοχή ότι προτείνεται, ούτως ώστε από τις δύο πλευρές της Εθνικής Οδού, να επιτρέπεται να χτίσουμε εργοστάσια, κέντρα εστίασης. Τι ακριβώς? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Δεν προτείνουμε καταρχάς εργοστάσια στην άκρη του δρόμου. Οι βιομηχανικές ζώνες είναι αυτές που προβλέπονται από τη μελέτη, είναι σε συγκεκριμένες περιοχές και συμφωνούμε με τη μελέτη, τηρούμε αυτές τις περιοχές όσο αφορά τις βιομηχανικές ζώνες. Απλά προσθέσαμε, συμπεριλάβαμε σε βιομηχανικές ζώνες ήδη υπάρχοντα εργοστάσια τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη πιο πριν. Όσο αφορά το υπόλοιπο στις δύο πλευρές της Εθνικής Οδού, προτείνουμε να επιτρέπεται η οικοδόμηση κτηρίων με προορισμό τις υπηρεσίες, όχι βιομηχανικές περιοχές, ζώνες. Και μία άλλη λεπτομέρεια για τους συναδέλφους σας. Είδαμε προσοχή ότι πλέον στο νέο σχέδιο, χωροταξικό σχέδιο, δεν θα επιτρέπονται κτίρια μέχρι και τριόροφα, ή τα έχετε με τους συντελεστές δόμησης σε επιφάνεια? Δόμησης, μπορείτε να μας το ξεκαθαρίσετε? Ναι. Η μελέτη προβλέπει μέχρι τρεις ορόφους. Αυτό που προβλέπει η μελέτη το σεβόμαστε. Τηρούμε αυτούς τους όρους που γενικά είναι, μπορώ να πω σχεδόν σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται τριόροφα κτίρια. Σεβόμαστε αυτή την πρόταση της μελέτης. Παρά μόνο προτείνουμε σε τέσσερις συγκεκριμένες περιοχές και μόνο, Δερβιτσάνη,
Σοφράτικα, Γιουρουτσάτες και Βρυσερά, συγκεκριμένες περιοχές εντός αυτών για τετραόρυφα κτίρια για, να το πω, ας πούμε, πιο έντονη ανάπτυξη. Κατά την άποψή σας, εάν θέλουμε και επιθυμούμε την ανάπτυξη του χώρου, ναι, σε ποιους τομείς μπορεί να επενδύσει κάποιος για να έχει μέλλον και προοπτική βάσει της μελέτης που κάνετε για το υδρόπολι και το Πογόνι? Προφανώς, κατά την άποψή μου, από γεωργικής άποψης μπορεί να πάρει μεγάλη ανάπτυξη ο χώρος και με την εντατική γεωργία και με τα σύγχρονα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία μπορούν να γίνουν μικρά θαύματα. Επίσης και στη βιομηχανία ήδη είναι σχετικά αναπτυγμένη η περιοχή μας στην περιφέρεια Αλληλοκάστρου, συγκρινόμενη με άλλους περιφερειακούς δήμους, και μπορεί και πιο πολύ ανάπτυξη να πάρει. Στον αφορά τον τουρισμό, αγροτικό τουρισμό. Βεβαίως, και εκεί μπορεί να πάρει ανάπτυξη στον αγροτικό τουρισμό. Έχουμε πολύ όμορφο τόπο, ο οποίος μόνο θάλασσα δεν έχει, όλα τα υπόλοιπα τα έχει. Συνδυάζει πολύ όμορφα και ωραία κάμπο και βουνό. Ξεκινάει ο Δήμος από ένα υψόμετρο 200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα και φτάνει στα 2.500 μέτρα. Είναι περίπου 467 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο τουρισμός μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός. Έχουμε εκκλησίες και μοναστήρια τα οποία είναι αξιόλογα με οποιοδήποτε άλλο γνωστό εντός της χώρας, εν Ελλάδη και γενικότερα. Έχουμε πολύ όμορφα μέρη τα οποία μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την ανάπτυξη. Το θέμα είναι να έχουμε όραμα ως πολίτες, ως κοινότητα, ως Δημαρχείο. Μόνο έτσι, το όραμα είναι το κυριότερο, θεωρώ εγώ. Για να εξασφαλίσουμε για την ανάπτυξη, βέβαια, πρέπει να ακολουθηθούν και οι σωστές πολιτικές. Προφανώς. Από την κεντρική και τοπική εξουσία. Εξουσία, προφανώς. Κύριε Παπά, θα ήθελα μια τελευταία έκκληση σε μορφή πρόσκλησης προς τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, τα οποία εγώ είμαι σίγουρος, παρά τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε, έχουν το μυαλό τους και τη σκέψη τους την έχουν εδώ, στα χωριά μας. Τι θα τους προτείνετε να σκεφτούν, να επενδύσουν αυτά τα λίγα χρήματα, είτε για το σπίτι τους, είτε ομαδικά για το χώρο το δικό μας, πέραν από αυτά που είπατε, γεωργία, τουρισμός κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο που προτείνετε εσείς συγκεκριμένα στα παιδιά τα δικά μας? Καταρχάς, αυτό που θα πρότεινα να είναι ενεργοί πολίτες. Με τη γενικότερη έννοια του όρου, ενεργός πολίτης. Ο καθένας μας οφείλει να είναι ενεργός πολίτης. Μόνο έτσι μπορεί να ευημερήσει ένας τόπος ή μια χώρα. Με ενεργούς πολίτες. Το οποίο συνεπάγεται να συμμετάσχουμε στα κοινά και επίσης και αυτά που κάνουμε ως ιδιωτική πρωτοβουλία είναι μέρος αυτού του κοινού. Τα παιδιά που είναι μακριά και αν επιθυμούν να επενδύσουν στον τόπο, προφανώς μπορούν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν με όραμα. Όχι να επιστρέψουν βλέποντας προς τα πίσω τι άφησαν κάποτε που φύγανε αυτοί οι γονείς τους, αλλά το τι μπορεί να συμβεί με μια επένδυση μετά από 5, 10, 20 ή περισσότερα χρόνια. Αυτό πρέπει να έχουν κατά νου. Μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος, βλέποντας μπροστά, όχι πίσω. Και με μια τελευταία ευχή, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε σε αυτόν τον τόπο να συσπυρώσουμε και να συντονίσουμε όλο το έμψυχο πνευματικό δυναμικό του τόπου. Ναι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω η προσφορά σας να έχει θετικά αποτελέσματα και πολύ πολύ σύντομα να έχουμε και εμείς στο Δήμο Δρόπολης και Πογονίου το χωροταξικό σχέδιο πολεοδομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν μας είπε ο πολιτικός μηχανικός κ. Αλέκος Παπάς, και να πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα της ημέρας,
όπως είπαμε και στην αρχή της ενημέρωσης, γίνεται λόγος σχετικά με την πανδημία, την επιδημιολογική κατάσταση στον χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Είχαμε εδώ, στην εκπομπή μας, την κυρία Ελένη Παπά. Ας δούμε τι θα πει για να μάθετε από πρώτο χέρι τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, ποιοι είναι οι προβληματισμοί και τι έπεται για το μέλλον, σχετικά με τον εμβολιασμό βέβαια. Πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, όπως προμηνήσαμε, καλεσμένη εδώ στη Δημόσια Τηλεόραση Αργυροκάστρου, έχουμε την κυρία Ελένη Παπά, η οποία είναι αρμόδιος συντονιστής για το Δήμο Δρόπολης και Δήμο Φοινικαίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Κυρία Παπά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε στη θέση ώστε ο κόσμος μας να ενημερωθεί από πρώτο χέρι. Διότι έχετε τρεις ιδιότητες. Πρώτον, είσαστε συντονιστής των δύο Δήμων μας, Φοινικαίων και Δρόπολης. Δεύτερον, είστε άνθρωπος του τομέα της υγείας. Και τρίτον, είσαστε βέβαια και διαχειριστής στη διοικητική μονάδα του Αλίκου, μια περήφανη περιοχή, θα έλεγα, για όλο το Βούρκο και για όλο το χώρο της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Και πάλι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, κύριε Τζιά. Ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Πραγματικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στο χώρο της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Περίπου από τα τέλη Οκτωβρίου άρχισαν τα πολλά προβλήματα. Ναι, να πάνω σε αυτό το θέμα να μας κάνετε μια περιγραφή. Πώς είναι η κατάσταση γενικά στο χώρο και κυρίως στα χωριά τα δικά μας. Δηλαδή Δρόπολη, Πογόνη, Βούρκο, Ριζά. Ναι, από την ενημέρωση που έχετε εσείς βέβαια. Ναι, είναι μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Το γνωρίζετε ότι καθημερινά εγώ έρχομαι σε επαφή σχεδόν με όλα τα χωριά μας, κυρίως με τους προέδρους, ασφαλώς με τους δημάρχους, για να μάθουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα που έχουν. Όπως ξέρετε πολύ καλά, τα προβλήματα εμφανίστηκαν στο χώρο μας τέλος Οκτωβρίου, όπου άρχισαν και οι διακομιδές για την Ελλάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ειδικά για το χωριό της Δερβιτσάνης, ότι έχει περάσει τον κορονοϊό το 70% του χωριού. Μιλάμε για τρομακτικούς αριθμούς. Τα μεγαλύτερα χωριά, όπως είπα, είναι αυτά που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε ότι συνοστίζονται στα καφενεία ή και σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Και βλέπουμε ότι μετά από μία συνάθρηση πολλών ανθρώπων, αμέσως τις επόμενες μέρες εμφανίζονται πολλά κρούσματα. Τα στοιχεία τα επίσημα του Υπουργείου Υγείας, μας προκύπτει ότι οι δύο περιφέρειες, περιφέρεια Αργυροκάστρου και περιφέρεια Αυλώνας, όπου εντάσσονται και οι δύο δήμοι μας, έχουν περίπου 3.000 ενεργά κρούσματα. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται τρομακτικός αριθμός. Και πάνω σε αυτό δεν ήθελα να δώσουμε και λίγο, εφόσον μιλήσατε με τα στοιχεία και που έχετε εσείς, το 70% της Δερβιτσάνης, γιατί οι άνθρωποι μου να νομίζουν ότι έχουν και ανοσία. Θα πρέπει εσείς τι θα λέγατε ως αρμόδιος τομέα της υγείας, τι θα λέγατε στον απλό παππού, στη γιαγιά που είναι στα χωριά τα δικά μας, σε όλους εναπομείναντες συμπατριώτες μας, τι να προσέχουν αυτή την περίοδο? Αν και θα πω ότι δεν είμαι η πιο αρμόδια για να μιλήσει για αυτό το θέμα, καλό θα ήταν να βγουν οι επιδημιολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι να μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα. Εμείς δυστυχώς δεν διαθέτουμε τέτοιος. Θα μιλήσω από καρδιάς εγώ και θα πω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ο κορονοϊός υπάρχει δυστυχώς. Θα πρέπει να μην συναθρίζεται ο κόσμος. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν τον κορονοϊό, σύμφωνα με αυτά που μας λένε οι ειδικοί γιατροί, ξανακολλάνε. Οπότε κανείς δεν έχει ανοσία. Παρά μόνο ίσως οι εμβολιασμένοι. Αυτό που συμβαίνει στο χώρο μας, υπάρχει η τρομακτική έλλειψη ενημέρωσης. Οι δικοί μας παρακολουθούν και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εκείνα αναφέρονται κυρίως στον ελλαδικό χώρο και όχι στο δικό μας χώρο. Γι' αυτό πολύ καλά κάνετε και αφιερώνετε μια τέτοια εκπομπή. Θα πρέπει οι συμπατριώτες μας να προσέξουν πολύ, διότι όλοι ξέρουμε το μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει η χώρα που ζούμε. Εσείς πιστεύω και ως εκπρόσωπος των δύο δημάρχων, έχετε συνεργασία με τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, τις κρατικές εννοώ,
και θα έχετε μια άποψη σχετικά με τη δουλειά που κάνουν. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι η δουλειά των υγειονομικών μας είναι αρκετά ενθαρρυντική και πολύ καλή, θα έλεγα, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω στην Τρόπολη. Έχετε την ίδια άποψη? Ναι, έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ο καθένας προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Έτσι είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Λόγω των καταστάσεων και επειδή ο κόσμος ο δικός μας δυστυχώς και λόγω της μεγάλης ηλικίας είναι λίγο απογοητευμένος με τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας, έχουν αρχίσει τώρα και γίνονται, μάλλον υγείστε αυτής της καμπάνιας, κάποια τεστ τα γρήγορα, τα rapid test, και έχετε κι εσείς βέβαια τα πρώτα συμπεράσματα. Και καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε, από ό,τι γνωρίζω, τα τεστ αυτά είναι δωρεάν από την πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρενα. Μάλιστα, ναι. Είναι μια χορηγία της ελληνικής πρεσβείας. Ξέρετε, κύριε Ζιά, τα προβλήματα, όπως προείπαμε, είναι πολύ μεγάλα και οι τοπικές αρμόδιες υγειονομικές αρχές αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή, για να μπορέσεις να κάνεις ένα rapid test δωρεάν στο κρατικό νοσοκομείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει συμπτώματα. Πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ευχαριστούμε θερμά την ελληνική πρεσβεία για αυτή τη χορηγία. Ξέρετε, μέχρι στιγμής έχουμε κάνει πάνω από 300 τεστ και έχουν βγει περίπου 20 θετικά κρούσματα. Αρκετοί δεν είχαν ιδέα. Νόσησαν τις επόμενες μέρες, γιατί το πιάσαμε αυτό σε αρχικό στάδιο. Γνωρίζετε πολύ καλά το πρόβλημα που έχουμε έτσι ώστε να διακομιστούν οι ασθενείς μας προς τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Άρα θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί και να κάνουμε διπλό και τριπλό χρέος που έχουμε απέναντι στους συμπολίτες μας. Είναι άνθρωποι κυρίως τρίτης ηλικίας. Τα σύνορα είναι κλειστά. Τα παιδιά τους δεν μπορούν να έρθουν να τους βοηθήσουν. Οπότε πέφτει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους δύο δήμους και συγκεκριμένα στους δημάρχους για να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία που δυσκολεύονται και μεγάλα κράτη, ευρωπαϊκά, δυσκολεύονται χώρες που έχουν ένα άψογο σύστημα υγείας. Πόσο μάλλον εμείς εδώ, με τα όλα προβλήματα που έχουμε. Μου είπατε προηγουμένως ότι οι διακομιδές έχουν αρχίσει από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Πέρασαν ήδη 5 μήνες. Τις προάλλες είδαμε δυστυχώς και μια αντιπαράθεση. Δεν θα ήθελα ποτέ να το εκλάβω ως διαμάχη μεταξύ των τοπικών αρχών των δικών μας και των Ιωαννίνων σχετικά με τις διακομιδές. Πού ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα? Διότι δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο. Πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν μπόρεσαν να πάνε για νοσηλεία στα Γιάννενα. Ναι, έτσι είναι. Οι διακομιδές ξεκίνησαν από τέλος Οκτωβρίου. Διακομίστηκαν ακόμα και άτομα νέας σχετικά ηλικίας, δηλαδή 35, 37, 40 χρονών. Πραγματικά έγινε μια εξέλιξη που κανείς μας δεν περίμενε. Φυσικά και το σύστημα υγείας της Ελλάδος πιέζεται και το αντίστοιχο των νοσοκομείων των Ιωαννίνων. Έχουν βάλει ένα πρωτόκολλο τα νοσοκομεία για το πώς θα διακομίζεται ο ασθενής. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των εδώ νοσοκομείων, του νοσοκομείου των Αργυροκάστρων και του νοσοκομείου των Αγίων 40, έτσι ώστε οι γιατροί των νοσοκομείων των Ιωαννίνων να έχουν όσο δυνατόν μια πλήρη εικόνα του ασθενούς και στη συνέχεια γίνεται η διακομιδή. Όπως σας είπα, πιέζεται το σύστημα υγείας και στα Γιάννενα και ξαφνικά είδαμε μια αντιμετώπιση να μην δέχονται πλέον περιστατικά. Υπήρξαν δηλώσεις, ναι, αυτό που λέτε, τοπικών αρχόντων της Ηπείρου και κάποιων ελαχίστων ευτυχώς γιατρών, οι οποίοι δηλώνανε ότι δεν έχουμε δουλειά να πάμε να νοσηλευτούμε στα Γιάννενα, είμαστε σε άλλη χώρα, ως εκ τούτου θα πρέπει να πάμε στα Τίρανα. Γίνανε βέβαια κάποιες διορθωτικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι άτοπες αυτές οι δηλώσεις και απαράδεκτες. Δεν νομίζω ότι το σύστημα υγείας της Ηπείρου πιέζεται από τους δικούς μας ασθενείς.
Εκείνοι είχαν ένα πρόβλημα ότι προσμετρώνται οι ασθενείς στο σύνολο των Ιωαννίνων και θα οδηγηθούν τα Γιάννενα σε lockdown. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ σοβαροί σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε θανάτους στο χώρο μας. Δυστυχώς. Γι' αυτό η παράκλησή μας είναι θερμή προς τους ιατρούς των νοσοκομείων των Ιωαννίνων, τους οποίους θα πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, γιατί χρόνια τώρα όλοι οι Έλληνες νοσηλεύονται, περιθάλπτονται στα Γιάννενα ή οπουδήποτε στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να αποκλειστούμε από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά μέχρι στιγμής έχουν γίνει περίπου 100 διακομιδές, έχω να σας πω. Έχουν νοσηλευτεί πάνω από 70 ασθενείς με COVID στα Ιωάννινα. Και οι υπόλοιποι 30 έχουν πάει στα νοσοκομεία... Μη COVID, ήταν περιστατικά καρδιολογικά, ήταν περιστατικά μη COVID. Είναι ένας σημαντικός αριθμός, δηλαδή θα πρέπει να τα λέμε όλα. Φυσικά και θα διεκδικούμε τα δίκαιά μας, γιατί μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Βεβαίως, και καταρχήν το ζήτημα είναι ανθρωπιστικό. Δεύτερον, η ελληνική πολιτεία όφιλε να έχει βρει μια λύση, να έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Διότι εμείς δεν είμαστε απλά ελληνικής καταγωγής. Εμείς είμαστε Έλληνες πολίτες. Και όχι μόνο, σε ανθρωπιστικές περιόδους ο άνθρωπος δεν κοιτάζει ούτε εθνικότητα, ούτε επικότητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Έτσι και αυτή είναι. Η αντιμετώπιση πιστεύω δεν μας άξιζε. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη. Σίγουρα όχι, επειδή τα πράγματα τα ζω από πρώτο χέρι, γιατί έχω και επικοινωνία με τους γιατρούς. Δεν έγινε κάτι σκόπιμο, όπως είπατε, ότι η ασθένεια είναι ασθένεια και δεν γνωρίζει εθνικότητα. Απλώς όμως το θέμα είναι ότι η δική μας η ζωή, κυρίως σε ό,τι αφορά τις ασθένειες, είναι συνδεδεμένη με τα Γιάννενα. Γι' αυτό, σε κάθε περίπτωση, καμία πανδημία και τίποτα από τα όλα μέτρα δεν πρέπει να την αποκόψει. Αυτό έχω να πω. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερως, γιατί το έχω διαπιστώσει και από τις δηλώσεις που έκαναν και οι τοπικοί μας άρχοντες, που εκφράζουν ευγνωμοσύνη τους απέναντι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Ιωαννίνων, διότι η συμβολή τους 30 χρόνια τώρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όχι μόνο για μας, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι και χιλιάδες άλλοι συμπολίτες μας Αλβανοί έχουν νοσηλευτεί στα Γιάννενα και στα νοσοκομεία της Ελλάδας. Έτσι είναι, και σας το λέω ειλικρινά, εγώ λυπάμαι που αυτή τη στιγμή και οι Αλβανοί συμπολίτες μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μακάρι να μπορούσαν και εκείνοι να έχουν αυτές τις υπηρεσίες που το προηγούμενο διάστημα, όταν τα σύνορα ήταν ανοιχτά, μπορούσαν και εκείνοι να μεταβούν στα Ιωάννινα. Θα πρέπει να το δουν λίγο αυτό τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Έχει πρόβλημα η περιοχή γενικότερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση με τις διακομιδές? Ναι, είμαστε σε ένα σχετικά καλό σημείο. Τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων δεν πιέζονται τόσο πολύ. Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες. Οπότε, ανάλογα με τη σοβαρότητα των περιστατικών, δέχονται τους ασθενείς. Βρισκόμαστε και σε μία άλλη φάση που τώρα πλέον όλοι μιλάνε για την επόμενη κατηγορία αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ τον εμβολιασμό. Δυστυχώς, στη χώρα που ζούμε, η ρυθμή του εμβολιασμού είναι πολύ χαμηλή. Είχε εμβολιαστεί μόλις το 1% του πληθυσμού. Πάρα πολλοί φορείς, διανοούμενοι, δικοί μας συμπατριώτες που μένουν στην Ελλάδα, φορείς του τόπου εδώ, έχουν ζητήσει από την ελληνική πολιτεία όντως ώστε να γίνει ένας προγραμματισμός για τον εμβολιασμό των κατοίκων που μένουν στους δήμους τους δικούς μας. Έχετε κάποια άποψη, γνωρίζετε κάτι περισσότερο πάνω σε αυτό? Ναι, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι γνωρίζω αρκετούς συμπατριώτες μας που ήδη έχουν κάνει το εμβόλιο.
Και να σας αναφέρω επίσης ότι αυτή την περίοδο με τον περιορισμό των ατόμων, δηλαδή έχει μειωθεί ο αριθμός που μπαίνει στην Ελλάδα, είναι πλέον 400 τα άτομα. Έχω να σας πω ότι από τις προξενικές μας αρχές δίδεται εξαίρεση και αυτοί οι άνθρωποι χωρίς πρόβλημα μεταβαίνουν και κάνουν το εμβόλιο. Σίγουρα οι εμβολιασμοί στην Αλβανία κινούνται με πολύ αργό ρυθμό. Αντίθετα, στην Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιητικός ο ρυθμός των εμβολιασμών. Αυτό που θα έχετε ακούσει σίγουρα κι εσείς είναι ότι ζητήθηκε από δικούς μας ανθρώπους να υπάρχουν δύο κέντρα εμβολιασμού, ένα στην Κακαβιά και ένα στο Μαυρομάτι αντίστοιχα. Είναι πάνω σε αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί, αλλά αν γίνει θα είναι κάτι πολύ πολύ θετικό. Εσείς προσωπικά το θεωρείτε υλοποιήσιμο? Εάν βέβαια υπάρχει και η βούληση από τις ανάλογες αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές. Ναι, πιστεύω ότι ίσως γίνει αυτό. Είναι δύσκολο, εδώ που τα λέμε, τα εμβόλια αυτά θέλουν ειδικές συνθήκες συντήρησης και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να στηθεί ένα τέτοιο κέντρο στην Κακαβιά ή και στο Μαυρομάτι. Δεν είναι εύκολο πάντως, να μην τα θεωρούμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά τα πράγματα όλα εύκολα. Συντηρούνται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τα εμβόλια. Ή μήπως πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έρθουν τα εμβόλια τα οποία δεν έχουν πλέον ανάγκη από χαμηλές θερμοκρασίες, που να διατηρηθούν σε φυσιολογικές θερμοκρασίες? Ναι, προσωπικά το θεωρώ καλύτερο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα το πούνε οι γιατροί ανάλογα με την ηλικία και αν κάποιος νοσεί, αν έχει κάποιος κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Σίγουρα τα εμβόλια τα επόμενα θα συντηρούνται σε κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου και κάποια θα είναι και μία δόση μάλιστα. Οπότε αυτό θα είναι πολύ πρακτικό. Εύχομαι αυτή η διαδικασία να μην αργήσει πολύ, διότι όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο κόσμος τώρα προσμετρά τις μέρες και λέει αν θα γιορτάσουμε Πάσχα, πώς θα γιορτάσουμε το Πάσχα, αν η μάνα θα δει το παιδί, αν ο παππούς θα δει τα εγγόνια το επόμενο καλοκαίρι. Και κανένας από εμάς δεν μπορεί να, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει ούτε τους ειδικούς να κάνουν παρόμοιες εκτιμήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς έτσι είναι. Ό,τι συμβαίνει για όλο τον κόσμο, αυτό συμβαίνει και για μας. Κανείς δεν απαντάει. Αυτό είναι το ερώτημα της εποχής μας. Είναι το ερώτημα των ημερών. Πότε θα τελειώσει ο κορονοϊός? Κανείς δεν έχει δώσει μια τέτοια απάντηση. Οι επιστήμονες φυσικά λένε ότι όσοι περισσότεροι εμβολιαστούν, τόσο το καλύτερο. Ας ελπίσουμε πάντως να μειωθούν τα κρούσματα, να προσέξει ο κόσμος, ο καθένας να αναλάβει, έχουμε ατομική ευθύνη σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ό,τι γίνει για όλο τον κόσμο, αυτό θα γίνει και για μας. Είπατε προηγουμένως ότι οι προξενικές αρχές δίνουν κάποιο έγγραφο για να περνάνε οι άνθρωποι δικοί μας να πάνε στην Ελλάδα για εμβόλιο. Όχι ακριβώς έγγραφο, δίδεται εξαίρεση. Είναι εξαίρεση. Αν κάποιος θέλει να πάει, έχει την ημερομηνία για τον εμβολιασμό του, ναι, και δεν βρίσκει PLF για να περάσει τα σύνορα, θα ενημερώσει τις προξενικές αρχές και εκείνοι με τη σειρά τους θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να εξαιρεθεί και να το προχωρήσει. Εμπόδιο είναι μόνο το PLF, δεν έχει σχέση να μην κάνουν το τεστ κτλ. Όχι, δυστυχώς το τεστ είναι προϋπόθεση για να περάσει κάποιος τα σύνορα. Πάνω σε αυτό τι άποψη έχετε? Στον αφορά οικονομικά, ενώ τους κατοίκους. Δεν είναι λίγο, εφόσον κάνουν και το rapid test, τα άτομα τα οποία περνάνε την Κακαβιά? Ναι, κοιτάξτε, έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Πραγματικά η τιμή του τεστ είναι υψηλή και δυσβάσταχτη για ένα συνταξιούχο, δίνει σχεδόν όλη του τη σύνταξη για να μπορέσει να πάει να κάνει το εμβόλιο. Έχει μπει αυτό ως μέτρο και δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να αφαιρεθεί ως μέτρο αυτό. Πιστεύω μόνο αν αρχίσουν να μειώνονται τα κρούσματα. Άλλο είναι το μοριακό τεστ, άλλο είναι το rapid test.
προς το παρόν είναι προϋπόθεση για να περάσει κάποιος στα σύνορα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα, σας το ξαναλέω, ότι είναι δυσβάστακτο το κόστος, ειδικά για τους συνταξιούχους. Εγώ θα ήθελα, πριν να κλείσουμε αυτή τη μικρή συζήτηση που είχαμε και πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα για τους τηλεθεατές μας να ενημερωθούν σχετικά με την κατάσταση, θα ήθελα ένα τελευταίο δικό σας μήνυμα που θα ήθελατε να δώσετε στον κάθε συμπολίτη μας. Τι ακριβώς να προσέχει αυτή την περίοδο. Διότι πιστεύω ότι πολλοί έχουν την ψευδέστηση ότι περάσαμε τα δύσκολα, τώρα είναι τα πιο εύκολα. Εσείς τι άποψη έχετε, τι μπορείτε να πείτε στους τηλεθεατές μας? Βλέποντας την όλη εξέλιξη των πραγμάτων, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσει κανείς. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε, οπωσδήποτε να φοράμε τη μάσκα, οπωσδήποτε να κρατάμε τις αποστάσεις, οπωσδήποτε να μην συνοστιζόμαστε, γιατί είναι απαραίτητο, ο καθένας μας θα κάνει τις καθημερινές του απαραίτητες εργασίες. Αλλά η πανδημία είναι ακόμα εδώ. Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε νεκρούς από την κοινότητά μας και λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, οπότε θα πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί, γνωρίζοντας και τη δυσκολία των συνόρων όπου δεν μπορούμε να πάμε, γνωρίζοντας ασφαλώς το προβληματικό σύστημα υγείας της χώρας όπου ζούμε. Οπότε θα έλεγα στον κάθε ένα ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Η ζωή είναι πολύτιμη και πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να την προφυλάξουμε. Και ακόμα κάτι προς τους ειδήνοντες. Οι δύο δήμαρχοι το πράττουν από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, εξασφαλίζοντας στους παππούδες και στις γιαγιάδες τα φάρμακά τους και τώρα βοηθώντας τους όσο μπορούν. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία έκκληση και προς τους δικούς μας γιατρούς που είναι στον ελλαδικό χώρο. Θα πρέπει να συντονιστούμε, θα πρέπει να γίνουν κλιμάκια γιατρών. Θα πρέπει από μόνοι μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Δεν θα έρθει κανείς άλλος αν δεν το πράξουμε εμείς οι ίδιοι. Κλείνοντας, να σας πω και κάτι. Έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια υπό την αιγίδα της πρεσβείας μας στα Τύρανα. Ήδη βρισκόμαστε σε συζητήσεις με τους ιατρικούς συλλόγους, κυρίως των Ιωαννίνων, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν ιατρικές αποστολές από κλιμάκια γιατρών βασικών ειδικοτήτων σε όλες μας τις περιοχές. Κυρία Παπά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και ελπίζω να έχετε ενημερώσει και διαφωτίσει σωστά το κοινό το δικό μας και όλους τους συμπατριώτες μας, όπου και αν βρίσκονται. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή επιτυχία στις εκπομπές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Αυτά μας είπε η κυρία Παπά σχετικά με την πανδημία από τον COVID-19 στον χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Και αυτή η πανδημία βέβαια που χώρισε το παιδί από τη μάνα και τη γιαγιά και τον παππού από τα εγγόνια του. Ένα χρόνο τώρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν μπόρεσαν να έρθουν στα χωριά μας και βέβαια εμείς οι ντροπολίτες, όπως το έχουμε πάντα, ξέρουμε και να τραγουδάμε για αυτές τις ιστορικές περίοδου. Έχουμε βέβαια και τον ύμνο της πανδημίας, τον ύμνο του κορονοϊού. Ας δούμε πώς εξυμνούν τον κορονοϊό, σε εισαγωγικά εξυμνούν βέβαια, η κομπανία Verdi. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή, 1:30 το μεσημέρι, εδώ, στην τοπική τηλεόραση, δημόσια τηλεόραση Αργυροκάστρου. Να κλείσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, για την επόμενη Πέμπτη, 9 ώρα μετά μεσημβρίας. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε, έχουμε και τριήμερο. Τη Δευτέρα έχουμε καθαρά Δευτέρα, να σας ευχηθούμε καλή Σαρακοστή. Έχουμε και εδώ στην Αλβανία τριήμερο, διότι Κυριακή είναι η μέρα του καλοκαιριού. Να περάσουμε καλά και να έχουμε για ένα καλό καλοκαίρι. Γεια σας λοιπόν, να είσαστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, το κεφάλι ψηλά.